Το ταξίδι, η εξερεύνηση, η επαφή με άλλους πολιτισμούς καταδεικνύουν ότι ο κόσμος μας είναι πολύ καλύτερος από αυτόν που βιώνουμε μέσα από την καθημερινή σκληρή επικαιρότητα, σύμφωνα με τον ταξιδευτή Ηλία Βροχίδη, ο οποίος έχει διανύσει με μοτοσυκλέτα 170.000 χιλιόμετρα σε Ασία και Αφρική και το μεσημέρι αναχώρησε για τη νέα του περιπέτεια στην Αμερική. Στο ταξίδι αυτό θα τον συντροφεύει η Αγγελική Δούκα, που θα οδηγεί ειδικά διαμορφωμένο βανάκι, στόχος τους από την Παταγωνία να φτάσουν στην Αλάσκα. Ο τρελός νομάς, όπως αυτό αποκαλείται ο Ηλίας Βροχίδης, είναι έτοιμος για τη νέα του περιπλάνηση. Αυτή τη φορά, παρέα με την Αγγελική Δούκα, πάντα με αφετηρία τον Λευκό Πύργο, θα εξερευνήσει την Αμερικανική Ήπειρο, ξεκινώντας από την Παταγωνία. Φίλοι και συγγενείς του ξεπροβοδίζουν. Κατευθυνόμαστε προς Ιγουμενίτσα. Από εκεί θα πάρουμε το καράβι για Ιταλία, για Μπρίντιζι. Και θα κινηθούμε οδικό σιγά σιγά προς Μασαλία, στη Γαλλία. Εκεί τα οχήματα θα μπουν σε κοντέινερ, το βανάκι και μέσα η μοτοσυκλέτα, και θα ξεφορτωθούν με το καλό τον Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο, στην Ουρουγουάη. Ταξίδια κάνω από μικρή, έχω ζήσει και στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, έχω φίλους σε όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι το αρχαιότερο ορυχείο του κόσμου. Ηλίας Βροχίδης ξεκίνησε τα πολυετή ταξίδια του με μοτοσυκλέτα το 2007 σε ηλικία 23 ετών από την Ασία. Σε αυτή την πρώτη του περιπέτεια, που κράτησε 2 χρόνια και 2,5 μήνες, διήνυσε 73.000 χιλιόμετρα. Στην Ασία ήταν 14 χώρες, Τουρκία, Ιράν, Πακιστάν, Ινδία, αυτό ήταν το αρχικό πλάνο μόνο. Αλλά έβαλα άλλες 10 χώρες στο πρόγραμμα, γιατί δεν ήθελα να γυρίσω καθόλου όταν μου άνοιξε η όρεξη. Οπότε πήγα και στα Σταν που λέμε, στη Κεντρική Ασία. Όλα αυτά τα Σταν, Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κυργιστάν. Και γύρισα από το Κάφκασο, Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν. Επί 4 χρόνια προετοίμαζε την επόμενη περιπλάνησή του. Αυτή τη φορά στη Μαύρη Ήπειρο. Αναχώρησε το 2013 έχοντας στο πλευρό του με τη δική της μηχανή για 10 μήνες τη Χριστίνα Πεφάνη. Ο ίδιος επέστρεψε συνολικά 3 χρόνια μετά, αφού επισκέφθηκε 39 χώρες. Εννοείται πάντα τα φιλόφιλα ήταν συμπαγή. Γύρισαμε όλη τη Δυτική Αφρική, Κεντρική Αφρική, φτάσαμε μέχρι Νότια και ύστερα κατευθύνθηκα μόνος μου βόρεια, μέσω της Ανατολικής Ακτής της Αφρικής. Ο Ηλίας, όπως γράφει στο βιβλίο του «Ταξιδεύω, άρα υπάρχω», πέρασε 223 νύχτες στο αντίσκηνό του μέσα στη φύση και άλλες 6 σε αστυνομικά τμήματα λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων. Έμεινε σε 17 βίλες με πισίνα, τον φιλοξένησαν βασιλικοί σύμβουλοι, μαύροι, λευκοί, μηγάδες, ντόπιοι, μετανάστες, Ισραηλινοί, Παλαιστίνοι. Στην Αφρική διήνυσε συνολικά 96.000 χιλιόμετρα, δηλαδή πάνω από 2 φορές την περιφέρεια της Γης. Αυτή εδώ ήταν η καλύβα όπου έμενε η γυναίκα που ήταν υπεύθυνη για το γάλα που έπινε ο βασιλιάς. Δυσκολίες σίγουρα συναντήσαμε πάρα πολλές, αλλά θεωρώ ότι δεν κινδύνεψε κάπου η ζωή μου. Κατασκηνώνω πολύ στη φύση, όταν είμαι σε κατοικημένα μέρη, σε πόλεις με φιλοξενούν μέσω διαδικτυακών συλλόγων ανταλλαγής φιλοξενίας, όπου είμαι μέλος. Ο Ηλίας Βροχίδης, που ασχολείται επαγγελματικά με την ιστιοπλοεία, αναπνέει μέσα από τις περιηγήσεις του. Είναι ολιγαρχής και, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, το συνολικό κόστος για τα 2 πρώτα ταξίδια του σε 53 χώρες Ασίας και Αφρικής για 5 χρόνια ανήλθε μόλις σε 24.000 ευρώ. Για την Αμερική η προετοιμασία κράτησε 4 χρόνια. Η Αγγελική θα οδηγεί το ειδικά διαμορφωμένο βανάκι, ο Ηλίας στη μοτοσυκλέτα και είναι έτοιμοι να συμπεριλάβουν στις εξερευνήσεις τους, εκτός από πεζοπορία, κανό, υπασία, παραπέντε και βέβαια να κινηθούν και με ιστιοπλοϊκό, ίσως στην Καραϊβική. Νομίζω τελικά ότι ο κόσμος μας είναι πολύ καλύτερος από όσο νομίζουμε. Ώρα για άλλη μια πεζοπορία.